Σε μαζί μας να παρακολουθήσουμε φωτεινή ιστορία. Ναι, από το επόμενο βίντεο, το οποίο αφορά φωτεινές ιστορίες. Μία παραγωγή του MAD TV και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας. Η σημερινή έκτη ιστορία μας έχει ως εξής. Είναι ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο οποίος ζει στα κελιά Λάρνακας και μαζί με τον πατέρα του, που είναι γεωργός, καλλιεργούν παπουτσόσκα με βιολογικό τρόπο. Το σημαντικό όμως όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι μετά από μια προσωπική του περιπλάνηση για να βρει τον εαυτό του, σήμερα ο Γρηγόρης Γρηγορίου είναι πια σε θέση να χαίρεται με τα ελάχιστα και να απολαμβάνει το παρόν. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο και να επανέλθουμε. Μοναδική και δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη, γιατί μια ζωή περνάμε και πρέπει να φροντίζουμε να είναι όσο το δυνατό πιο ποιοτική με την καλή έννοια. Και να χαιρόμαστε με τα μικρά πράγματα στην καθημερινότητα και όχι να περιμένουμε κάτι σπουδαίο να συμβεί με εκατομμύρια, με λάμψη και κόκκινα χαλιά. Υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα στην καθημερινότητα που τα αγνοούμε δυστυχώς. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Εμφύτευση ηλεκτροδίου για θεραπεία κράτη ασούρων. Πάμε εμείς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά. Και μετά έχουμε ένα διεθνές πρόγραμμα για στέγους, αλλά και πάρα πολλά άλλα μέχρι τις 11. Φύγαμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Μας, για γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε βήμα και θέση στους νέους για το μέλλον τους. Ναι. Μαζί μας είναι ο κύριος Χαραλάμπος Χρυσοστόμου, Γενικός Συντονιστής του Europe. Τα ευρωπαϊκά τρέχουν συνεχώς. Ακριβώς. Ενημερώσει και να βοηθήσει στην συμπλήρωση των εγγράφων που νομίζω ότι όλοι φοβούνται αυτό το κομμάτι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε το επόμενο θέμα. Περιμένω. Κάθε φορά θέλω να με παίρνεις κάπου. Δεν γίνεται έτσι να κάνουμε. Πάμε στην κουζίνα, γλυκιά μου Γαβριέλα. Θα δούμε όμως τους δωροθέτες μας και τη συνταγή. Δωροθέτες. Επόμενο θέμα, μεταμόσχευση μυελού των οστών, πρόσφατες εξελίξεις, σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και είναι υπό την αιγίδα της κυρίας. Περισσότερες πληροφορίες, αν αυτά τα οποία έχετε ακούσει δεν είναι αρκετά και θέλετε περισσότερα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ. Είναι ένα τηλέφωνο 22-51-53. Πρόσφατες εξελίξεις. Λοιπόν, εμείς σας χαίρομαι αυτή την πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε που βοηθάτε. Εμείς θα πάμε να δούμε το αποτέλεσμα του προηγούμενου. Έχουμε...